Στο σημερινό βίντεο έχουμε νέο δεματάκι. Προϊόντα της Banks. Τι νέο μας έστειλε και τι έχει εδώ μέσα το οποίο πραγματικά αξίζει. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο. Αν σου αρέσουν και άλλα τέτοια βίντεο, μην ξεχάσεις να κάνεις ένα like, να πατήσεις το κουμπί subscribe και το καμπανάκι για να μην χάσεις κανένα από ένα βίντεο. Καθώς οι περισσότεροι από εσάς δεν έχετε κάνει εγγραφή σε αυτό το κανάλι και πρέπει να κάνεις γιατί βοηθάει πολύ. Όλα τα link θα βρεις κάτω στην περιγραφή και φυσικά δεν ξεχνάς dimidjo.gr αλλά και Instagram για να μην χάνεις νέα και tips για iPhone, αλλά και όχι μόνο. Δεν χάνω άλλο χρόνο, πάμε λοιπόν να τσεκάρουμε τι νέο μας έχει στείλει η Banks. Έχουμε και λέμε. Θήκη 1. Θήκη 2. Αυτό θα το δούμε σε λίγο. Θήκη 3. Αυτές οι θηκούλες είναι η νέα σειρά που έχουν βγάλει. Τις ονομάζουν Fog, είναι και καλά της ομίχλης. Για το 13 Pro Max, για το 14 Pro Max έχουν και αυτό τον μαγνήτη από πίσω, όπως έχουν οι θήκες της Apple, οι αυθεντικές. Αυτό το και καλά μαγνητικό. Και για το 13 Pro Max που έχω πάρει, έχει αυτόν τον, την απλή θήκη, την οποία θα δοκιμάσουμε τώρα. Η θήκη είναι fog, γιατί ουσιαστικά γίνεται λίγο πιο mat η απόχρωση του κινητού από πίσω. Εδώ έχουμε το δικό μου το τηλέφωνο. Αφήνω το κουτί στην άκρη για να μην πιάνει χώρο. Και παίρνουμε να δοκιμάσουμε τις θήκες. iPhone 14, iPhone 13 Pro Max. Παίρνουμε τη θήκη την πρώτη για να δοκιμάσουμε που είναι για το iPhone το 13. Έχω πει πάρα πολλές φορές ότι είμαι πάρα πολύ εντυπωσιασμένος από το packaging των θηκών της Banks. Ανοίγουν από κάτω πάρα πολύ όμορφα, τραβάτε και η θήκη βγαίνει. Η αφή της θήκης είναι πραγματικά φανταστική. Όπως σας έχω πει, με τις Banks τις θήκες έχω μείνει πολύ ευχαριστημένος γενικότερα. Είναι η νέα θήκη που θα βάλω στο κινητό μου και μ' αρέσει γιατί μπαίνει κομπλέ και δεν φαίνεται ουσιαστικά από πίσω το φόντο. Έχει στη θήκη το περίγραμμα που θέλουμε να έχει και έχει και το δόντι που λέω εγώ. Βέβαια δεν είναι τόσο όσο είναι η προηγούμενη θήκη που είχα. Το τζαμάκι μου το βλέπετε, το διέλυσα σήμερα. Μου έπεσε πάνω από τη μηχανή. Όλα καλά, δεν έχει πάθει τίποτα. Πάρα πολύ όμορφη θήκη, πάρα πολύ ωραία. Ταιριάζει πάρα πολύ με το τηλέφωνο. Περίμενα να είναι matte, απαρά είναι matte όμως. Ουσιαστικά φαίνονται από πίσω τα δάχτυλα, απλά επειδή είναι πάρα πολύ σκούρο εμένα. Το κάμο που έχω δεν φαίνεται όταν εφάπτει ακριβώς η θήκη. Είναι δηλαδή τόσο σκούρο που το βλέπεις, αλλά οριακά. Δηλαδή, οριακά φαίνεται. Αφήνω στην άκρη και ανοίγω την θήκη την δεύτερη. Και μας έχουν στείλει και μία μαύρη για 14 και μία μπλε για 14, για 14 Pro Max. Ανοίγω τη μαύρη, να δούμε και τη διαφορά δηλαδή από την μπλε. Δεν έχει διαφορές, απλά εδώ πέρα πίσω έχει το του MagSafe τον κύκλο. Ανοίγω και την μαύρη. Ωραία και η μαύρη. Αφήνω τα κουτιά στην άκρη να μην παίρνουν χώρο. Και αυτή είναι έτσι πάλι το fog steel που έχει. Ουσιαστικά τα χέρια μου φαίνονται από πίσω, τα δάχτυλά μου. Αλλά όταν την βάζω στο τηλέφωνο, σκουραίνει πολύ. Το μήλο οριακά που φαίνεται, νομίζω το βλέπετε κι εσείς. Εδώ πέρα τα κουμπιά είναι πάρα πολύ ok. Μπροστά έχει το δόντι, αλλά όχι τόσο όσο θα ήθελα εγώ προσωπικά. Δηλαδή το περίγραμμά του εδώ πέρα, ναι μεν προστατεύει το τηλέφωνο σε μεγάλο βαθμό, αλλά θα ήθελα ένα τσικ μεγαλύτερο, όπως είναι δηλαδή οι άλλες θήκες που έχουμε δει της Banks. Πίσω στις κάμερες, βέβαια το 14 Pro Max έχω προστατευτικό γυαλί στις κάμερες, αλλά βλέπετε ότι έρχεται ακριβώς δηλαδή και με το γυαλί. Οπότε και γυαλί να μην είχε, όπως εμένα, βλέπετε ότι οι κάμερες προστατεύονται και είναι κομπλέ. Δηλαδή το εξόγκωμα των καμερών δεν ξεπερνάει ουσιαστικά πάνω από το τηλέφωνο. Δεν δίνω άλλο βάση στις θήκες. Οι θήκες είναι απλές, είναι όμορφες, είναι ωραίες, είναι ok. Τις αφήνουμε στην άκρη και πάμε να δούμε
Εδώ που θέλουμε να δώσουμε βάση είναι αυτό. Βέβαια είναι αρκετά μεγάλο και δεν χωράει στην κάμερα. Αυτό είναι ένα desktop headset stand. Και εδώ πέρα κάτω έχει ασύρματο φορτιστή. Το κουτί είναι άσπρο, αλλά εγώ είπα στους φίλους από την Banks να μου το στείλουν σε μαύρο. Δεν χάνω άλλο χρόνο, λοιπόν, το ανοίγω και αυτό. Η συσκευασία είναι αρκετά βαριά. Θυμίζει δηλαδή όταν ανοίγει ένα Apple προϊόν. Να σταματήσει να κουνιέται και η κάμερα σήμερα. Ωραία. Λοιπόν, βγάζεις από εδώ πέρα την κβάση. Εδώ βρίσκεται ο ασύρματος φορτιστής, ουσιαστικά βλέπετε λέει και Banks εδώ, ανάγλυφο. Και είναι και ανάγλυφο, ωραίο ανάγλυφο, δηλαδή. Και από κάτω έχει ουσιαστικά το βάρος. Γράφει Tian Chon Tian Wijuan Grand Pro Headphone Stand with Wireless Charging. Input 5V, 2A, 9V, 2,2 2,22A, 12V, 1,67A. Δηλαδή στα 5V δίνει 2A, άρα είναι και τάχει φορτιστής. Εδώ έχει κάποιες οδηγίες τις οποίες δεν θα χρειαστούμε για την ώρα. Εδώ πέρα κάτω σου δίνει ένα φανταστικό καλώδιο USB-C σε USB-C. Πάρα πολύ ωραίο, φανταστικό. Το αφήνω στην άκρη για την ώρα. Και σου δίνει φυσικά και Allen και βίδα για να βιδώσεις τη βάση, η οποία βάση βρίσκεται από εδώ πέρα κάτω. Την αφήνω στην άκρη, βγάζω αυτό. Από κάτω δεν έχει κάτι. Αφήνω και αυτό στην άκρη, ούτε αυτό έχει κάτι. Και πάμε εδώ. Μου έκανε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση που είναι νίκελ. Έχει εδώ πέρα μια πάρα πολύ ωραία υφή για να μην σου χαλάει και την βάση των ακουστικών. Βέβαια το λανσάρουνε με τα AirPods Max, αλλά δεν έχουμε AirPods Max. Εδώ μπαίνεις και εδώ πέρα πάνω βιδώνεις την βίδα του Allen που έχει μέσα. Ανοίγω. Βγάζω τη βίδα. Είναι έτοιμη. Εδώ πέρα πίσω μπαίνει το USB-C. Κουμπώνει. Και μπορείς να το βάλεις στην πρίζα για να αρχίσει να δουλεύει ουσιαστικά ο ασύρματος φορτιστής εδώ πέρα κάτω. Η βάση εδώ έχει ένα λαμπάκι το οποίο ανάβει όταν ακουμπήσει το τηλέφωνο επάνω. Βλέπετε ότι τώρα που το απομάκρυνα, το λαμπάκι συνεχίζει να ανάβει, αλλά τώρα έσβησε. Μπορώ να το έχω ξανακουμπήσει το τηλέφωνο επάνω. Αναβοσβήνει άσπρο και μέχρι να μείνει σταθερό. Τώρα σου λέει δηλαδή ότι φορτίζει. Τώρα έσβησε, ακουμπάω πάλι. Πάλι το πήρε. Επάνω μπορείς να έχεις τα ακουστικά σου και να φορτίζεις ταυτόχρονα το κινητό σου. Το μόνο κακό με την βασούλα είναι ότι έχει κοντό καλώδιο, οπότε αν θέλεις να το βάλεις πάνω στο γραφείο σου, που είναι ένα ωραίο gadget να έχεις πάνω στο γραφείο σου, δυστυχώς πρέπει να πάρεις μακρύτερο καλώδιο Type-C σε Type-C. Τουλάχιστον εγώ θα χρειαστώ σίγουρα μεγαλύτερο, καθώς αυτό που δίνουν είναι ένα μέτρο και δεν βολεύει καθόλου ουσιαστικά να το βάλεις. Εμένα δηλαδή δεν φτάνει στη δικιά μου την πρίζα που έχω κάτω. Οπότε θα χρειαστεί να βάλω ένα μεγαλύτερο. Πάντως είναι ένα πάρα πολύ τίμιο και ωραίο gadget για να βάλεις τα ακουστικά σου και να το έχεις πάνω στο γραφείο σου και για ομορφιά, αλλά και για να φορτίζεις το κινητό σου αν χρειάζεται και κάθεσαι καρά στο PC σου. Οπότε πάρα πολύ εύκολα και γρήγορα έχεις πλέον και μια βασούλα. Θα σας έχω link κάτω στην περιγραφή για το πόσο κοστίζουν και φυσικά που μπορείτε να τα βρείτε. Δεν ξεχνάς επίσης, η Mijeo 15 κολλητά, αυτό εδώ πέρα τον εκπτωτικό κωδικό, για να έχεις και εσύ 15% έκπτωση στα προϊόντα της Banks, στην τελική σου παραγγελία. Πάρα πολύ όμορφο gadget, πάρα πολύ ωραίο, σας είπα ποια ήταν το αρνητικό κομμάτι σε μένα και κάτι να σχολιάσω για τη θήκη, ότι έχει πάρα πολύ ωραία κουμπιά εδώ και βλέπετε κι εσείς ότι είναι και γυαλιστερού τύπου, τα οποία κουμπιά έχουν πάρα πολύ ωραία υφή.
και έχουν και πολύ ωραίο πάτημα. Δεν είναι δηλαδή πλαστικά, είναι κανονικά κουμπιά. Πείτε μου κάτω στα σχόλια αν έχετε παραγγείλει, πόσοι από εσάς έχετε παραγγείλει και αν έχετε μείνει ευχαριστημένοι από το προϊόντα της. Αν θέλετε να δούμε κάτι νέο ή αν έχετε κάτι το οποίο σας αρέσει και θέλετε να το δούμε σε βίντεο. Αυτό ήταν λοιπόν το σημερινό βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε, ελπίζω να βοήθησα. Δεν ξεχνάς, αν σου αρέσουν κι άλλες τέτοια βίντεο, να πατήσεις ένα like και το κουμπί subscribe, καθώς οι περισσότεροι από εσάς δεν έχετε κάνει subscribe και πραγματικά δεν βοηθάει καθόλου αυτό τον αλγόριθμο. Και καλό θα ήταν εσείς που βλέπετε τα βίντεο και σας αρέσουν να κάνετε ένα κλικ κι εσείς που θα το βρείτε κάτω. Δεν σας είναι κόπος, είναι κάτι πάρα πολύ απλό και θα βοηθήσει πολύ για να γίνουν και να δημιουργηθούν καινούργια βίντεο. Επίσης, όλα τα link θα βρεις κάτω στην περιγραφή και δεν ξεχνάς φυσικά dimijo.gr αλλά και Instagram για να μην χάνεις νέα και tips για iPhone, αλλά και όχι μόνο. Εμείς θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Μέχρι το επόμενο βίντεο, να είστε όλοι καλά.